Μια δεύτερη άσκηση συστήματα μεταφοράς είναι η ακόλουθη. Ας υποθέσουμε ότι σε ένα σύστημα μεταφοράς η είσοδος δίνεται από τη σχέση F1 του T είναι ίσο με το T επί A στην T. Η συνάντηση μεταφοράς F κεφαλαίο του S είναι ίσον με 2 προς S μείον 2. Ζητάω να βρεθεί η συνάντηση εξόδου F0 του T. Ποια είναι? Λοιπόν, όπως προηγουμένως, ισχύει η σχέση ότι η συνάρτηση μεταφοράς F κεφαλαίου του S είναι ίσο με το Laplace της απόκρισης, της εξόδου δηλαδή, Laplace F0 του T προς Laplace F1 του T. Εάν κάνουμε χιαστή από τη σχέση αυτή, θα πάρουμε ότι ο Laplace F0 του T είναι ίσο με F κεφαλαίου του S επί το Laplace F1 του T. Το F κεφαλαίο του S είναι συνάρτηση μεταφοράς, δίνεται και είναι ίση με 2 προς S μείον 2. Ο Laplace F1 του T είναι ο Laplace του T επί A στην T. Άρα έχουμε ότι ο Laplace της απόκρισης F0 του T είναι ίσο με 2 προς S μείον 2 επί ο Laplace του T επί A στην μείον, ο Laplace του T επί A στην T είναι ίσον με 1 προς S μείον 1 στο τετράγωνο. Τελικά έχουμε ότι ο Laplace της απόκρισης είναι 2 προς S μείον 2 επί S μείον 1 στο τετράγωνο. Εγώ θέλω να βρω την απόκριση. Εγώ θέλω να βρω το F0 του T. Τι κάνουμε? Εφαρμόζουμε Laplace στη μείον 1. Αν εφαρμόσουμε Laplace στη μείον 1, θα πάρουμε τελικά ότι η απόκρισή μου F0 του T είναι ίσο με το Laplace στη μείον 1 του 2 προς S μείον 2 επί S μείον 1 τετράγωνο. Θα κάνω ανάλυση κλασμάτων. Θα πάρω πάλι το κομμάτι που είναι το 2 προς S μείον 2 επί S μείον 1 στο τετράγωνο και θα το αναλύσω στα ακόλουθα κλάσματα. Θα κάνω δηλαδή πάλι ανάλυση κλασμάτων. Αυτό γράφεται με α προς S μείον 2, β προς S μείον 1, γ προς S μείον 1 στο τετράγωνο. Από τη σχέση αυτή εγώ θα βρω τα α, β, γ, θα γυρίσω πίσω, θα υπολογίσω το Laplace στη μείον 1 και θα βρω ποια είναι η λύση, ποια είναι η συνάρτηση απόκρισης. Αν πολλαπλασιάσω εδώ με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, θα μείνει πρώτο κομμάτι ίσον με 2, ίσον. Αν πολλαπλασιάσω το α προς S μείον 2 με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, θα πάρω α επί S μείον 1 στο τετράγωνο. Β θα φύγει αυτό το τετράγωνο και θα γίνει S μείον 2 επί S μείον 1 και γ θα φύγει όλο αυτό με όλο αυτό επί S μείον 2. Πράξεις, δηλαδή 2 ίσον α, ταυτότητα S τετράγωνο μείον 2S και 1, συν β, επιμεριστική, είναι S τετράγωνο μείον S μείον 2S συν 2 και εδώ επιμεριστική γάμα S μείον 2 γάμα. Συνεχίζουμε. 2 ίσον αS τετράγωνο μείον 2 αS συν α, β S τετράγωνο μείον S μείον 2S που κάνει μείον 3S, άρα είναι μείον 3 β S συν 2 β συν γάμα S μείον 2 γάμα. Βγάζω κοινό παράγοντα και έχω 2 ίσον από εδώ και από εδώ, βγάζω το S τετράγωνο απ' έξω, μένει μέσα α συν β. Στη συνέχεια βγάζω το S κοινό παράγοντα, μέσα μένει μείον 2 α μείον 3 β συν γ. Και σταθερός όρος είναι το α από εδώ συν 2 β μείον 2 γ. Πάμε τώρα και εξισώνουμε. Όπως έχουμε μάθει, εδώ το κάναμε λίγο πιο αναλυτικά για να καταλάβουμε ποιες είναι οι πράξεις. Πάω και εξισώνω τους αντίστοιχους συντελεστές. Δηλαδή,
Το α συν β, που είναι το S τετράγωνο, του S τετράγωνο στερεαστής, προφανώς α συν β μου κάνει 0, δηλαδή από εδώ παίρνω α ίσον μείον β. Από την άλλη, παίρνω ότι το μείον 2α μείον 3β συν γ, που είναι του S ο συντελεστής, μου κάνει επίσης 0, γιατί δεν έχω S στο πρώτο μέλος. Τέλος, σταθερός όρος που είναι το α συν 2β μείον 2γ, μου κάνει 2. Το α είναι μείον β. Αν πάμε στη δεύτερη και βάλουμε όπου α το μείον β, τι θα πάρω. Θα πάρω, θα γίνει 2β μείον 3β συν γ, 0. Αν πάω στην τρίτη και βάλω όπου α επίσης το μείον β, τι θα πάρω. Θα πάρω μείον β συν 2β μείον 2γ ίσον 2. Αν τις φτιάξω τις δύο αυτές εδώ σχέσεις, 2β μείον 3β μου κάνει μείον β συν γ 0, μείον β και 2β μου κάνει β μείον 2γ ίσον 2. Αν κατά μέλη προσθέσω, φεύγουν τα β και παίρνω μείον γ ίσον 2, άρα γ ίσον με μείον 2. Το γ είναι με μείον 2. Από την δεύτερη σχέση βρίσκω ότι και το β είναι μείον 2. Και από την πρώτη σχέση βρίσκω ότι το α, αφού είναι μείον β, είναι 2. Άρα γυρνάω πίσω, εδώ, και το έχω σπάσει. Είναι Λαπλάς στη μείον 1 του α μου, που είναι 2 προς S μείον 2 και Λαπλάς στη μείον 1 του β μου, που είναι μείον 2 προς S μείον 1 και Λαπλάς στη μείον 1 του γ, που είναι το μείον 2 προς S μείον 1 στο τετράγωνο. Αυτό μου κάνει, βγαίνει το 2 απ' έξω και έχω Λαπλάς στη μείον 1 του 1 προς S μείον 2, που προφανώς είναι το S τη 2T. Το μείον 2 βγαίνει απ' έξω και έχω Λαπλάς στη μείον 1 του 1 προς S μείον 1, προφανώς είναι το A στην T. Και έχω το μείον 2 απ' έξω, που είναι Λαπλάς στη μείον 1 του 1 προς S μείον 1 στο τετράγωνο, που είναι προφανώς το T επί A στην T. Από το φυλάδιο που θα το δούμε αυτό ή από προηγούμενες ασκήσεις. Μία δεύτερη λοιπόν, ένα δεύτερο λοιπόν παράδειγμα σε συνάρτηση μεταφοράς. Εδώ κάναμε τις πράξεις μέχρι τέλους. Για να δούμε τι γίνεται, δεν είναι δύσκολο. Στην ουσία είναι μια εφαρμογή του Λαπλάς και του αντιστρόφου του, αρκεί να ξέρουμε ποιος είναι ο τύπος ο οποίος μου δίνει τη συνάρτηση μεταφοράς. Έχουμε είσοδο, η F1, έχουμε έξοδο, έχουμε συνάρτηση μεταφοράς. Από τη σχέση αυτή μπορώ εγώ να λύσω στην ουσία στην αρχή ως προς το Λαπλάς της εξόδου, Λαπλάς F0 του T, και μετά να πάρω αντίστροφο να βρω ποια είναι η λύση μου. Βλέπετε ότι εδώ χρειάζεται πάντοτε να ξέρουμε πολύ καλά ανάλυση κλασμάτων, να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι ρίζες του παρονομαστή μου, τι πολλαπλότητας είναι και αν είναι πραγματικές ή μηκατικές. Πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο κομμάτι, που είναι στην ουσία εφαρμογές του Λαπλάς σε διαφορετικές και σε συστήματα, αφού κάνουμε εκεί δύο-τρεις ασκήσεις, να δώσουμε ένα τελευταίο παράδειγμα πώς μπορεί με τη βοήθεια του Λαπλάς και του συστήματος μεταφοράς να βρούμε μια συνάρτηση εξόδου σε ένα κύκλωμα. Θα κλείσουμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές ασκήσεις, βέβαια, προφανώς με τη βοήθεια της συνάρτησης μεταφοράς. Κάνουμε δύο ενδεικτικές να βρούμε την έξοδο, την απόκριση. Θα κάνουμε άλλη μία εφαρμόζοντας τη μεταφορά σε ένα κύκλωμα με την πιο εύκολη. Όχι, φαίνεται πιο εύκολη, αλλά στην ουσία έχει αρκετή δυσκολία μέσα, που είναι η Dirac. Σε ένα κύκλωμα και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με εφαρμογές στις διαφορετικές εξισώσεις. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε ένα κύκλωμα εδώ, που είναι το ποινίο L, βγαίνει 0, έξοδος, η έξοδος τη συμβολίζουμε με ε0 του T. Εδώ κάθετα υπάρχει μια αντίσταση R. Η είσοδός μου είναι συνάρτηση Dirac. Αυτή εδώ είναι η είσοδος. Αυτή εδώ είναι η έξοδος. Εγώ ζητάω τη συνάρτηση μεταφοράς F κεφαλαίου του S σε αυτό το κύκλωμα. Εδώ ξέρουμε ότι η συνάρτηση μεταφοράς F κεφαλαίου του S είναι ο Λαπλάς της
εξόδου προς το Λαπλάς της εισόδου. Όμως ο Λαπλάς της εισόδου, ο Λαπλάς της συνάντησης Dirac, όπως έχουμε πει, είναι μονάδα. Άρα η συνάντηση μεταφοράς F κεφαλαίου του S είναι στην ουσία ο Λαπλάς της εξόδου. Από κανόνα του Kirchhoff έχουμε τι, ότι η τάση VL του T συν VR του T είναι ίσον με δέλτα T. Εδώ. Η τάση στο ποινίο στην αντίσταση είναι ίσο με τη συνάντηση με την είσοδό μου. Δέλτα του T. Όπως ξέρουμε από τη φυσική, το VL του T είναι ίσο με L παράγωγος του γιώτα ως προς T συν το VR του T είναι R επί γιώτα ίσον με δέλτα του T. Και πάω και εφαρμόζω τη σχέση αυτή που στην ουσία είναι μια διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης, πρώτου βαθμού. Το DI προς DT είναι παράγωγος του ρεύματος. Πάω και εφαρμόζω Λαπλάς. Αν εφαρμόσω Λαπλάς εδώ θα πάρω τι, ότι ο Λαπλάς, το γράφω καλλιγραφικό για να ξεχωρίζει, L DJ προς DT συν R επί J είναι ο Λαπλάς της συνάντησης Dirac. Λόγω γραμμικότητας αυτό μπορεί να γραφτεί, το L βγαίνει απ' έξω και εφαρμόζω Λαπλάς στο DJ προς DT, δηλαδή στην ουσία εφαρμόζω Λαπλάς στην πρώτη παράγωγο του ρεύματος. Από κανόνα που έχουμε μάθει εφαρμογές του Λαπλάς στην παράγωγό μου, αυτό είναι ίσον με L κεφαλαίο S επί γιώτα S, που είναι το ρεύμα μου, Λαπλάς του ρεύματός μου, μείον γιώτα 0 που είναι 0. Η αρχική μου συνθήκη γιώτα 0 είναι ίσον με το 0. Άρα λοιπόν ο Λαπλάς στο πρώτο κομμάτι τι μου δίνει, βγαίνει το L απ' έξω και εφαρμόζω το Λαπλάς στο DJ προς DT. Πώς γίνεται, S, όπως λέει η θεωρία μου, επί γιώτα του S. Τι σημαίνει γιώτα του S, είναι ο Λαπλάς του ρεύματος, μείον γιώτα 0, μικρό, που είναι 0. Συν, εφαρμόζω το Λαπλάς στο άλλο κομμάτι, το R βγαίνει απ' έξω, Λαπλάς του γιώτα, που το συμβολίζω εγώ, γιώτα του S. Ίσον, Λαπλάς του δέλτα, που είναι μονάδα. Από εδώ παίρνουμε ότι αν βγάλουμε κοινό παράγοντα το Λαπλάς του ρεύματος, γιώτα του S, με τι είναι ίσον, με 1 προς LS συν R. Σχέση 1. Βρήκαμε λοιπόν ότι ο Λαπλάς του ρεύματος, γιώτα κεφαλαίου του S, είναι ίσον με 1 προς LS συν R. Ποινίο, αντίσταση και το S είναι από τον σχηματισμό μου. Επίσης τι έχουμε τώρα στην έξοδο. Έχουμε ότι το ε0 του T είναι ίσον με το R επί γιώτα του T στην έξοδό μου. Εφαρμόζουμε με τα σχηματισμό Λαπλάς. Έχουμε ότι ο Λαπλάς ε0 είναι ίσο με τι, με το Λαπλάς του R γιώτα T. Αυτό εδώ βγαίνει απ' έξω το R, Λαπλάς του ρεύματος, το έχω συμβολήσει εδώ γιώτα του S. Άρα πού καταλήγω, ότι ο Λαπλάς της εξόδου μου είναι ίσο με το R επί το Λαπλάς του ρεύματος. Δηλαδή, αυτό εδώ από τη σχέση 1 γράφεται R επί ο Λαπλάς του ρεύματος από τη σχέση 1 είναι το 1 προς LS συν R. Δηλαδή, από εδώ παίρνω ότι ο Λαπλάς της εξόδου μου είναι ίσον με R προς LS συν R. Άρα, η συνάντηση μεταφοράς F κεφαλαίου του S, επειδή ο Λαπλάς του Dirac της εισόδου μου είναι μονάδα, έχουμε ήδη πει ότι είναι ο Λαπλάς της εξόδου μου, δηλαδή είναι ίσο με το ε0 του S, που έχω βρει ότι μου κάνει R προς LS συν R. Μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή της συνάρτησης μεταφοράς σε ένα κύκλωμα με τη βοήθεια του Λαπλάς και του αντίστροφου μετασχηματισμού Λαπλάς. Υπάρχουν πάρα πολλές και άλλες ασκήσεις κυκλώματα με τη βοήθεια Λαπλάς, συνάρτηση εξόδου, συνάρτηση εξόδου, συνάρτηση μεταφοράς. Έχουμε κάνει ήδη τρεις, πιστεύω, πολύ ασκήσεις αρκετά αντιπροσωπευτικές. Μένουμε εδώ προς το παρόν και συνεχίζουμε με εφαρμογές του Λαπλάς στις διαφορικές εξισώσεις και στα συστήματα.
Συστήματα διαφορετικών εξώσεων πρώτης τάξης, πρώτου βαθμού. Θα κάνουμε δύο ασκήσεις από την εφαρμογή σε διαφορετικές εξισώσεις και στη συνέχεια θα κάνουμε και μια άσκηση εφαρμογής του Laplace σε συστήματα. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς με τη βοήθεια των διαφανειών, κοιτάζοντας εφαρμογές μετασχηματισμού Laplace στην επίλυση διαφορετικών εξώσεων. Ο Laplace μετασχηματισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση συγκεκριμένων μορφών διαφορετικών εξισώσεων, δηλαδή να έχουν προφανώς προβλήματα αρχικών τιμών, αλλιώς δεν μπορώ εγώ να εφαρμόσω τον μετασχηματισμό Laplace εάν δεν έχουμε αρχικές συνθήκες, με τη βοήθεια της άλγεβρας. Η διαδικασία είναι ακόλουθη. Τι κάνουμε? Εφαρμόζουμε, πρώτο βήμα, εφαρμόζουμε μετασχηματισμό Laplace στη διαφορική μου εξίσωση, χρησιμοποιώντας το Laplace για παραγόγους, χωρίς φυσικά να ξεχνάμε τις αρχικές συνθήκες. Ο κανόνας Laplace για παραγόγους έχει δοθεί στο προηγούμενο μάθημα. Δεύτερο κομμάτι. Λύνουμε ως προς το μετασχηματισμό Laplace της άγνωστης συνάρτησης και τρίτο κομμάτι, με τη βοήθεια του αντίστοιχου μετασχηματισμού Laplace βρίσκουμε τη λύση διαφορικής. Όλα αυτά θα είναι πολύ χρήσιμα και πολύ ευχάριστα να τα δούμε σε κάποιες ασκήσεις. Παραδείγματος χάρη, πάμε στο παράδειγμα 1. Το παράδειγμα 1 λέει, το κάνουμε στον πίνακα να το δούμε αναλυτικότερα, να βρεθεί η ακόλουθη η λύση της διαφορικής μου εξίσωσης. Να δούμε πώς φτάνουμε μέχρι εκεί. Παράδειγμα λοιπόν 1. Να βρεθεί η λύση διαφορικής μου. Η διαφορική μου είναι αυτή, ψ δίστονος συν 2 ψ τόνος συν ψ ίσον με το ε στη μείον τ, με αρχικές συνθήκες ψ 0 ίσον με μείον 1 και ψ τόνος του μηδενός ίσον με τη μονάδα. Και εγώ θέλω να βρω ποια είναι η λύση της. Ωραία. Τι κάνουμε? Πάω και εφαρμόζω μετασχηματισμό Laplace σε κάθε κομμάτι της διαφορικής μου. Δηλαδή γίνεται Laplace του ψ δίστονος συν 2 φορές Laplace του ψ τόνος συν Laplace του ψ ίσον Laplace του ε στη μείον τάφ. Εφαρμόζω λοιπόν εγώ μετασχηματισμό Laplace σε κάθε όρο της διαφορικής μου. Ο Laplace του ψ δίστονος, υπάρχει τυπολόγιο, έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο μάθημα ποιος είναι ο Laplace αν εφαρμοστεί σε μια διαφορική δεύτερη τάξη. Ο Laplace του ψ δίστονος δίνεται από τη σχέση S τετράγωνο Laplace του ψ μείον S ψ 0 μείον ψ τόνος του μηδενός, όπου ψ 0 και ψ τόνος του μηδενός είναι αρχές συνθήκες όπως βλέπουμε και στη διαφάνεια, συν 2 φορές Laplace του ψ τόνος. Πάλι είναι ο Laplace, αν το εφαρμόσουμε σε μια διαφορική στην ψ τόνο στην πρώτη παράγωγο, είναι ίσον με το S Laplace του ψ μείον ψ 0 συν Laplace του ψ. Ο Laplace του S τη μείον T, όπως ξέρουμε, είναι ίσον με το 1 προς S συν 1, το α εδώ είναι μείον 1. Το S 0, το ψ 0, συγγνώμη, είναι μείον 1. Το ψ τόνο είναι μονάδα. Πάμε και να αντικαθιστούμε αυτά εδώ. Πώς θα γίνει? Θα γίνει S τετράγωνο Laplace του ψ. Ψ 0 είναι μείον 1, με το μείον 1 μπροστά θα γίνει συν S. Ψ τόνος του μηδενός είναι μονάδα, άρα είναι μείον 1. Συν, επιμεριστική εδώ, 2S Laplace του ψ. 2 επί το μείον 1, μείον το μείον 1, μου κάνει συν 2. Συν Laplace του ψ ίσον με 1 προς S συν 1. Τώρα, δεύτερο βήμα, βγάζω κοινό παράγοντα το Laplace του ψ στο πρώτο κομμάτι. Τι μένει μέσα? S τετράγωνο από εδώ και 2S από εδώ συν 1. Και πάω στο άλλο μέλος, ό,τι δεν χρειάζομαι, κρατάω το 1 προς S συν 1 μείον το S μείον 1. Άρα το γράφω έτσι. Αν πάει από αυτό από εκεί θα γίνει μείον S, να το. Αν πάει από εκεί το μείον 1 από εκεί θα γίνει συν 1.
Άρα εδώ τι έχω, μείον 1, συν 2 μου κάνει 1, πάει από εκεί είναι μείον 1. Άρα το γράφω έτσι εγώ. Ωραία, επαναλαμβάνω, το συν S από εκεί έγινε μείον S, να το. Μείον 1, συν 2 μου κάνει 1, από εκεί έγινε μείον 1, το γράφω έτσι, γιατί θέλω να το φέρω στην ίδια μορφή με τον παρονομαστή μου. Ωραία. Τι γίνεται όμως εδώ, έχω ότι ο Λαπλάς του ψ, το S τετράγωνο και 2S και 1 είναι μια ταυτότητα, άρα αυτή εδώ γράφεται με S συν 1 στο τετράγωνο, είναι ίσον με, θα αφήνουμε πως είναι, 1 προς S συν 1 μείον S συν 1. Και διαιρούμε τώρα, για να απομονώσουμε το Λαπλάς του ψ, διαιρούμε με το S συν 1 στο τετράγωνο και παίρνουμε ότι ο Λαπλάς του ψ είναι ίσως με τι. Αν διαιρέσουμε και τα δύο κομμάτια με το S συν 1 στο τετράγωνο, θα πάρω 1 προς S συν 1 στην τρίτη, μείον το S συν 1 προς S συν 1 στο τετράγωνο. Άρα παίρνω ότι ο Λαπλάς του ψ είναι 1 προς S συν 1 στην τρίτη, μείον 1 προς S συν 1. Και εφαρμόζω Λαπλάς αντίστροφο για να βρω τη λύση μου. Αν εφαρμόσω εδώ Λαπλάς αντίστροφο, θα ξεφορτωθώ στην ουσία το Λαπλάς και θα πάρω ότι η λύση της διαφορικής μου ψ του τ είναι πόσο. Λαπλάς στη μείον 1 του 1 προς S συν 1 εις την τρίτη, μείον Λαπλάς στη μείον 1 του 1 προς S συν 1. Άρα η λύση διαφορικής μου ψ του τ είναι ίσον στο πρώτο κομμάτι. Αυτό εδώ, επειδή έχω παρονομαστεί μου το S συν 1, πάνω απ' ότι έχω μεταφορά. Έχω θεώρημα μεταφοράς, άρα αυτό σίγουρα υπάρχει όρος A στη μείον T. Το α είναι μείον 1. Επειδή εδώ είναι A στην τρίτη, σίγουρα υπάρχει ταφ τετράγωνο, μία δύναμη κάτω. Και επειδή είναι ταφ τετράγωνο, εδώ κανονικά θα πρέπει να υπήρχε το 2 παραγωγικό. 2 δηλαδή. Άρα πολλαπλασιάζουμε 2, διαιρώμε το 2 και φτάνω εδώ. Ο Λαπλάς στη μείον 1 του πρώτου κομματιού είναι το S στη μείον T επί ταφ τετράγωνο δεύτερα. Γιατί S στη μείον T, εφόσον υπάρχει εδώ μεταφορά, το α είναι μείον 1, άρα είναι S στη μείον T. Εδώ είναι στην τρίτη, κατεβαίνει κάτω μία δύναμη, άρα πάει ταφ τετράγωνο. Και επειδή ταφ τετράγωνο εδώ κανονικά θα υπήρχε 2 παραγωγικό με το κανονικό Λαπλάς, δηλαδή 2, δεν υπάρχει, υπάρχει μονάδα. Άρα τι κάνω, πολλαπλασιάζω και διαιρώ με το 2. Το άλλο είναι εύκολο, είναι μείον το E στη μείον T. Αυτή είναι η λύση της διαφορικής μου στο πρώτο παράδειγμα που κάναμε έβρεσης λύσης με τη βοήθεια μετασχηματισμού Λαπλάς. Υπάρχει μια δεύτερη και ένα δεύτερο παράδειγμα σε μια διαφορική εξίσωση. Πάλι να εφαρμόσουμε να βρούμε λύση με τη βοήθεια Λαπλάς και αντιστρόφου. Θα το κάνουμε και αυτό αναλυτικά. Τι λέει, άσκηση λοιπόν εδώ 2, έχουμε τη διαφορική ψ δίστονος μείον ψ είναι ίσον με το τ, με αρχές συνθήκες ψ 0 ίσον με 1, ψ τόνος του μηδενός ίσον μονάδα. Θέλω πάλι εγώ να βρω τη λύση διαφορικής. Βέβαια βλέπουμε σαν παρατήρηση μπορούμε να πούμε ότι με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Λαπλάς μπορούμε να λύσουμε κάθε είδους διαφορικής εξίσωσης, αρκεί να μας δίνονται αρχές συνθήκες. Ψ0, εδώ έχουμε δεύτερη τάξη, ψ0 και ψ τόνος του μηδενός. Αν έχουμε τρίτη τάξη, θέλω ψ0, ψ τόνος του μηδενός, ψ δίστονος του μηδενός και το καθεξής. Αλλιώς δεν μπορώ εγώ να εφαρμόσω Λαπλάς τον σχηματισμό και θα χρειαστεί να θέσω με σταθερές αρχές συνθήκες που αυτό το πράγμα περιπλέκει αρκετά τη διαδικασία επίλυσης. Εφαρμόζω λοιπόν εγώ Λαπλάς και σε όλα τα κομμάτια, Λαπλάς του ψ δίστονος μείον Λαπλάς του ψ ίσον με Λαπλάς του τ. Λαπλάς του ψ δίστονος, όπως και πριν, είναι S τετράγωνο Λαπλάς του ψ μείον S ψ 0 μείον ψ τόνος του μηδενός μείον Λαπλάς του ψ ίσον Λαπλάς του τ που είναι ίσον με 1 προς S τετράγωνο. Χρησιμοποιώ αρχικές συνθήκες. Το ψ 0 είναι μονάδα, άρα αυτό γράφεται S τετράγωνο Λαπλάς του ψ μείον, αυτό είναι μονάδα, άρα γίνεται μείον S μείον 1 ψ τόνος του μηδενός, μείον Λαπλάς του ψ, ίσον με 1 προς S τετράγωνο. Βγάζω και ένα παράγοντα το Λαπλάς του ψ, μέσα μένει S τετράγωνο μείον 1,
Πάω από εκεί, αυτό εδώ γράφεται 1 προς S τετράγωνο συν S συν 1. Αν πάω από εκεί, το μείον S μείον 1. Λύνω τη σχέση αυτή ως προς λαπλάς του ψ και θα έχω λαπλάς του ψ είναι ίσον με. Τι θα έχω, θα γίνει διαιρώ με το S τετράγωνο μείον 1, άρα θα πάρω αυτό εδώ πρώτα γράφουμε S συν 1 προς S τετράγωνο μείον 1 συν 1 αυτό εδώ προς S τετράγωνο επί S τετράγωνο μείον 1. Δηλαδή αυτό εδώ γράφεται. Αληθινητής μου είναι το S συν 1, παρονομαστής διαφορά τετραγώνων S μείον 1 επί S συν 1 και το άλλο όπως είναι 1 προς S τετράγωνο επί S τετράγωνο μείον 1. Αυτό με αυτό φεύγει και παίρνω 1 προς S μείον 1 συν 1 προς S τετράγωνο επί S τετράγωνο μείον 1. Και πάω και εφαρμόζω μετασχηματισμό Λαπλάς. Στη μείον 1. Πάω λοιπόν εδώ και εφαρμόζω Λαπλάς στη μείον 1. Θα φύγει με το Λαπλάς και θα πάρω τη λύση μου. Ψ του τ είναι ο Λαπλάς στη μείον 1 του 1 προς S μείον 1 συν Λαπλάς στη μείον 1 του 1 προς S τετράγωνο επί S τετράγωνο μείον 1. Αυτό είναι εύκολο το πρώτο κομμάτι να μου βγει. Είναι το A στην τ. Στο δεύτερο κομμάτι θα κάνω ανάλυση κλασμάτων πάλι. Δεν το ξανακάνουμε. Είναι ανάλυση κλασμάτων, δηλαδή παίρνω το κομμάτι 1 προς S τετράγωνο επί S τετράγωνο μείον 1, αυτό εδώ δηλαδή το 1 προς S τετράγωνο επί S τετράγωνο μείον 1, το αναλύω α προς S, β προς S τετράγωνο, γ προς S μείον 1, δ προς S συν 1, βρίσκω τα α, β, γ, δ, πως έχουμε μάθει, πως έχουμε κάνει και προηγουμένως σε πάρα πολλές ασκήσεις και τελικά αφού τα βρούμε, τα μαζεύουμε όλα αυτά και η λύση του Λαπλάς το αντιστρόφου στο δεύτερο κομμάτι είναι ίσο με μείον τ συν 1 δεύτερο επί A στην τ μείον 1 δεύτερο επί A στη μείον τ. Αν κάνουμε πράξη σε αυτό και αυτό εδώ, γίνεται A στην τ και 1 δεύτερο A στην τ μου κάνει 3 δεύτερα επί A στην τ μείον τ μείον 1 δεύτερο επί A στη μείον τ. Αυτή είναι η λύση της διαφορικής μου εξίσωσης στο δεύτερο κομμάτι αφού χρησιμοποιήσαμε Λαπλάς αντίστροφο εδώ, που στην ουσία είναι το κομμάτι αυτό, αν το αναλύσω σε κλάσματα, α προς S συν β προς S τετράγωνο και το 0 είναι διπλή λύση, γ προς S μείον 1 συν δ προς S συν 1 γιατί έχω διαφορά τετραγώνων, βρίσκω τα α, β, γ, δ όπως έχουμε πει, τα αντικαθιστούμε, κάνουμε πράξεις, βγαίνουν αυτά που θέλουμε να βγάλουμε. Ωραία. Τώρα, μετά από αυτά, για να κλείσουμε το κομμάτι του Λαπλάς και των εφαρμογών, μπορούμε να δούμε πώς εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός Λαπλάς στην επίλυση συστημάτων σε διαφορετικές εξισώσεις. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ, όπως βλέπουμε με τη διαφάνειά μας, εφαρμόζουμε το μετασχηματισμό Λαπλάς σε κάθε μία από τις διαφορικές εξισώσεις του συστήματός μας. Καταλήγουμε στην επίλυση ενός συστήματος 2x2. Αλγεβρικά μπορούμε πολύ εύκολα να λύσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Για να δούμε ένα παράδειγμα, το οποίο θα μας βοηθήσει αρκετά στην επίλυση και στην κατανόηση της διαδικασίας. Θέλουμε να λύσουμε το εξής σύστημα διαφορικών εξισώσεων. Χ1 τόνος είναι ίσον με Χ2. Χ2 τόνος είναι ίσον με 3Χ2 μείον 2Χ1 συν E εις την T. Αυτή είναι η σχέση 1 και αυτή είναι η σχέση 2. Εγώ θέλω να βρω τη λύση αυτού του προβλήματος, αυτού του συστήματος. Τι κάνουμε. Εφαρμόζουμε Λαπλάς και στα δύο μέλη των εξισώσεων του συστήματος με αρχικές συνθήκες. Θεωρούμε αρχή συνθήκη χ1,0 ίσον με 1 και χ2,0 ίσον 0. Πάμε στο πρώτο. Εφαρμόζουμε Λαπλάς. Τι θα έχουμε, ότι ο Λαπλάς του χ1 τόνος είναι ίσο με τι, με Λαπλάς του χ2. Δηλαδή,
Τι σημαίνει Laplace του χ1 τούρος? Είναι ίσον με S Laplace του χ1, ωραία, μείον αρχή συνθήκη χ1 0 ίσον με Laplace του χ2. Το χ1 0 είναι μονάδα, το αντικαθιστούμε και παίρνουμε ότι S Laplace του χ1 μείον 1 ίσον με Laplace του χ2. Άρα από εδώ έχουμε μία σχέση, τη σχέση 3, ότι ο Laplace του χ2 είναι S χ1 του S μείον 1. Στο δεύτερο κομμάτι, εφαρμόζουμε Laplace. Τι θα έχουμε, ότι ο Laplace του χ2 τόνος είναι ίσο με τι? Με 3 Laplace του χ2 μείον 2 Laplace του χ1 συν Laplace του A στην T. Εφαρμόζουμε Laplace σε όλα. Άρα έχουμε, τι σημαίνει Laplace του χ2 τόνος? Είναι S Laplace του χ2 μείον χ2 μικρό του μηδενός, αρχική συνθήκη, ίσον 3 φορές Laplace του χ2 μείον 2 φορές Laplace του χ1 συν, τι σημαίνει Laplace του A στην T? 1 προς S μείον 1. Άρα, εμείς τι κάνουμε? Μαζεύουμε το Laplace του χ2, φέρνω δηλαδή αυτό μπροστά, βγάζω κοινό παράγοντα και θα γίνει S μείον 3 επί το Laplace του χ2, αν έρθει μπροστά αυτό εδώ. Έχετε μπροστά και ο άλλος Laplace 2 φορές Laplace του χ1, ίσον με 1 προς S μείον 1, γιατί το χ2 0 είναι 0. Αυτή είναι η σχέση 4. Τι έχουμε τώρα? Συνδυάζοντας την 3 και την 4, μπορούμε να πάμε στην 4 και να βάλουμε όπου χ2 Laplace του χ2 του S, το S χ1 του S μείον 1. Δηλαδή, πώς θα γίνει η 4 με τη βοήθεια της 3, πώς γράφεται? Γράφεται S μείον 3, αυτό εδώ όπως είναι. Αντί για Laplace του χ2 του S από την 3, μπορώ να το γράψω S Laplace του χ1 του S μείον 1, σωστά. Το άλλο όπως είναι, συν 2 Laplace του χ1 του S ίσον με 1 προς S μείον 1. Από εδώ, σαν μοναδικό άγνωστο, έχω το Laplace του χ1 του S. Δηλαδή, εάν βγάλουμε, κάνουμε τις πράξεις και βγάλουμε κοινό παράγοντα το Laplace του χ1 του S, τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε S επί S, θα γίνει εδώ S τετράγωνο μείον 3S, αυτό με αυτό, συν 2 Laplace του χ1 του S ίσον με 1 προς S μείον 1, αυτό έχει μείνει, S μείον 3 επί μείον 1, αυτό είναι αρνητικό, πάει από εκεί, γίνεται θετικό, δηλαδή γίνεται συν το S μείον 3. Το κάνουμε έτσι γιατί σαν μοναδικό άγνωστο έχουμε το Laplace του χ1 του S. Άρα κάνουμε πράξεις, βγάζω κοινό παράγοντα το Laplace του χ1 του S που είναι και μένει μέσα S τετράγωνο μείον 3S και 2. Από εκεί γίνεται 1 προς S μείον 1. Αυτό εδώ με το μείον 1 μου κάνει μείον S μείον 3. Από εκεί θα γίνει συν το S μείον 3. Θα κάνω αυτά εδώ μόνιμα και γίνεται S τετράγωνο μείον 4S συν 4 προς S μείον 1. Ο αριθμητής προφανώς είναι ταυτότητα S μείον 2 στο τετράγωνο προς S μείον 1. Άρα, τι κάνουμε τώρα εδώ? Λύνουμε τη σχέση αυτή ως προς το Laplace του χ1. Ο Laplace του χ1 με τι είναι λοιπόν ίσος? Είναι ίσος με το S μείον 2 στο τετράγωνο που έχω, διαιρώ με αυτό εδώ, που αν βρω τη διακρίνουσα και τις ρίζες, οι ρίζες αυτού είναι το 1 και το 2. Άρα αυτό γράφεται S μείον 1 επί S μείον 2. Άρα διαιρώ με το S μείον 1 επί S μείον 2. Υπάρχει ήδη εδώ ένα S μείον 1, άρα γίνεται S μείον 1 στο τετράγωνο επί S μείον 2. Απλοποιείται αυτό με αυτό και μένει S μείον 2 προς S μείον 1 στο τετράγωνο. Το S μείον 2 εγώ μπορώ να το γράψω S μείον 1 μείον 1 προς S μείον 1 στο τετράγωνο. Το σπάω αυτό σε S μείον 1 προς S μείον 1 στο τετράγωνο γίνεται 1 προς S μείον 1 μείον 1 προς S μείον 1 στο τετράγωνο. Επομένως, μπορούμε από εδώ εμείς να βρούμε ποιος είναι,
ποια είναι η πρώτη μου λύση. Αν εφαρμόσω Laplace αντίστροφο, εδώ θα πάρω ότι η πρώτη μου λύση χ ένα μικρό του τ είναι ο Laplace ο αντίστροφος του 1 προς S μείον 1 και ο Laplace μείον. Laplace αντίστροφος του 1 προς S μείον 1 στο τετράγωνο. Αυτό μου κάνει A στην T μείον T επί A στην T. Άρα το χ1 του T είναι ίσον με το T A στην T μείον T επί A στην T. Για το δεύτερο, για τη χ2, τι έχουμε. Έχουμε ότι η χ2 του S, ο Laplace χ2, είναι πόσο. Πάω στην 3 και βάζω S. Το χ1 του S το έχω βρει, είναι το S-2 προς S-1 στο τετράγωνο. Ωραία, μείον 1. Αν κάνουμε τις πράξεις, θα κάνουμε αυτά εδώ μόνιμα, πώς θα γίνει. Θα γίνει S τετράγωνο μείον 2S, μείον S τετράγωνο συν 2S μείον 1, προς S-1 στο τετράγωνο. Θα κάνω μόνιμα. Εδώ γίνεται S τετράγωνο μείον 2S προς S-1 στο τετράγωνο μείον 1, που στην ουσία είναι η ταυτότητα S-1 στο τετράγωνο προς S-1 στο τετράγωνο. Το γράφω λοιπόν έτσι. Βλέπουμε ότι αυτό με αυτό φεύγει. Το μείον 2S με το συν 2S φεύγει και μένει μείον 1 προς S-1 στο τετράγωνο. Επομένως, εφαρμόζω Laplace αντίστροφο και παίρνω ότι η δεύτερη λύση μου, χ2 του τ, είναι ο Laplace τη μείον 1 του μείον 1 προς S μείον 1 στο τετράγωνο, δηλαδή μείον τ επί A στην τ. Αυτές είναι οι δύο λύσεις του συστήματός μου. Είδαμε λοιπόν πως με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace καταλήξαμε, μπορέσαμε και λύσαμε και εφαρμόσαμε τόσο το Laplace όσο και τον αντίστροφό του σε πολλές κατηγορίες εφαρμογών. Καταφέραμε και βρήκαμε με τη βοήθεια του Laplace του αντιστρόφου, τον εφαρμόσαμε σε συναρτήσεις μεταφοράς, σε συστήματα μεταφοράς, βρίσκοντας τελικά την απόκριση, την έξοδο ενός συστήματος μεταφοράς. Καταφέραμε και εφαρμόσαμε Laplace αντίστροφο στην επίλυση διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξης. Το ίδιο συμβαίνει και παραπάνω τάξης, τρίτης κτλ. Απλώς ακολουθώντας τους κανόνες εφαρμογής του Laplace σε κάθε όρο της διαφορικής μου και επίσης σαν προέκταση των διαφορικών καταφέραμε και βρήκαμε και υπολογίσαμε με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace λύσαμε, δώσαμε ένα παράδειγμα για την επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης πρώτου βαθμού. Αρκεί να εφαρμόσω το Laplace σε κάθε διαφορική εξίσωση και συνδυάζοντας τα δύο το σύστημα που προκύπτει μπορούμε να βρούμε τη λύση χ1 του τ, χ2 του τ, όπως κάναμε προηγουμένως. Off.